Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Και να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Λευτέρη Χριστοφόρου, τον Αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε Χριστοφόρου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Καλή σας μέρα, κύριε Καλατζή. Επειδή σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα έρανο εδώ, κύριε Χριστοφόρου, για να μαζέψουμε έτσι κάποια λεφτά για τον κόσμο που δυσκολεύεται να γεμίσει τα αυτοκίνητά του αυτές τις μέρες. Και επειδή είδαμε το παράδειγμα του κυρίου Νεοφύτου χθες, να σας ρωτήσω και εσάς, εσείς δυσκολεύεστε να το γεμίσετε το αυτοκίνητό σας, διότι ο κύριος Νεοφύτου κάτι τέτοιο υποστηρίζει. Κύριε Κωνσταντίνο, εμείς είμαστε εκπρόσωποι του λαού και πιστεύω ότι η κύρια αποστολή μας είναι να μεταφέρουμε αυτό που βιώνει ο Κύπριος πολίτης. Ναι, το θέμα είναι το πώς θα το μεταφέρετε, κύριε Χριστοφόρο. Ο καθένας επιλέγει τους τρόπους και τον μέθοδο με την οποία θεωρεί ότι με ευκολότερο τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση είτε στα μέσα ενημέρωσης είτε προς το λαό. Δηλαδή, εσείς, κύριε Χριστοφόρο, θα πηγαίνατε ποτέ στη λαϊκή αγορά και θα φέρνατε μαζί σας και τα κανάλια για να δείξουν πόσο αγοράζετε τα αγκουράκια και τις ντομάτες, ας πούμε. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου για 10 χρόνια. Δεν εφάρμοσα τέτοιου είδους μεθόδους για να μεταφέρω αυτά που λέω. Τα μεταφέρω από το βήμα της Βουλής, τα μεταφέρω από τις Επιτροπές, τα μεταφέρω καλή ώρα από το πολύ σημαντικό δημοκρατικό και ελεύθερο βήμα που μου δίνετε εσείς μέσα από τα Αριστιανά. Θεωρώ ότι είναι σημαντικές μέθοδοι επικοινωνίας με τον λαό. Αυτό που είναι πραγματικότητα όμως και εκεί πρέπει να εγκύψουμε είναι ότι πράγματι σχεδόν το 50% από το κόστος για να γεμίσει το αυτοκίνητο του βενζίνη ο Κύπρος πολίτης οδεύει στα κρατικά ταμεία ως φόροι. Δηλαδή το κράτος εισπράττει περίπου 350 με 400 εκατομμύρια ετησίως φόρους από τα καύσιμα. Δηλαδή ο κάθε Κύπριος πολίτης πληρώνει μόνο φόρους για τα καύσιμα περίπου 1.000 ευρώ κατά άτομο, δηλαδή ένα οικογένεια 3 με 4.000. Το θέμα, κύριε Χριστοφόρο, είναι τι μπορεί να γίνει με αυτή την ιστορία. Διότι εσείς είχατε καταθέσει πέρσι το Σεπτέμβριο μια ιδέα, μια πρόταση για να καταργηθούν οι άδειες κυκλοφορίας. Και ήταν πρώτο το κόμμα σας, ο πρόεδρος του κόμματος σας, ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, οι οποίοι απέρριψαν αυτή την πρόταση και είπαν ότι περίπου είχαν χρησιμοποιήσει κάποιες εκφράσεις στο στυλ θα ήταν ανεύθυνο από πλευράς μας να το κάναμε αυτό το πράγμα. Τι άλλο μπορεί να κάνει το κράτος σε αυτή την περίπτωση? Αυτό είναι το ερώτημα. Το ζήτημα είναι ότι ακριβώς. Γελάτε. Έδινα ταυτόχρονα και λύσεις. Και η λύση που δίναμε τότε, να την θυμίσω γιατί ήταν ολοκληρωμένη, δεν ήταν ούτε ανεύθυνη εκείνη η λύση, ούτε λαϊκιστική. Άλλοι είναι που έκαναν τον λαϊκισμό επιστήμης σε αυτόν τον τόπο και εκτοξεύουν τα περί λαϊκισμού σε άλλους. Εμείς τι είπαμε τότε? Εξαιτίας του ότι αυξήθηκαν τα καύσιμα κατά 10 με 15% αν θυμάστε καλά τότε, προς κατανάλωση. Δηλαδή το κράτος θα εισπράττει πρόσθετα πέραν των 100 εκατομμυρίων από αυτά που εισπράττει για να φτάσουμε στα 350 με 400. Επειδή αποδεδειγμένα το κράτος είχε 100.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν πλήρωναν άδειες κυκλοφορίας, άρα έφερναν τους Κύπρους πολίτες σε δυσμενέστερη μοίρα από τους συνεπείς που επλήρωναν και το κράτος αδυνατούσε να τους περισυλλέξει τις άδειες κυκλοφορίας, εμείς είπαμε κάτι πολύ πρακτικό. Να καταργηθούν οι άδειες κυκλοφορίας ως ένα μέτρο ανακούφισης όλων αυτών των πολιτών και να μετακυλιστεί μέρος αυτής της κατάργησης στα καύσιμα. Όχι στα καύσιμα. Στα MOT, στα κέντρα τεχνικού ελέγχου των οχημάτων. Yes. Αντί που πληρώνουμε 35 ευρώ κάθε δύο χρόνια, θα μπορούσαμε να πληρώνουμε 100 ευρώ με μια διαφορά. Αυτή τη φορά θα συμπεριλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να περάσουν από 8 διαφορετικά το αυτοκίνητο τους βγαίνει εκτός κυκλοφορίας. Μα αν δεν πληρώνουν άδεια κυκλοφορίας, φαντάζομαι δεν θα πηγαίνει. Για να βγάλεις άδεια κυκλοφορίας πρέπει να έχεις και το έγγραφο ότι το έχεις περάσει από μηχανικό έλεγχο. Κοιτάξτε. Προφανώς πάλι οι ίδιοι να γλύτωρα. Αυτό δεν θα ήταν μια επιπρόσθετη επιβάρυνση, κύριε Χριστοφόρο, αυτό για αυτούς οι οποίοι έχουν παλαιότερα αυτοκίνητα. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν την πολυτέλεια να αλλάζουν τα αυτοκίνητά τους στα 3-4 χρόνια. Δεν θα. Είναι πιο δίκαιο το σύστημα. Και αυτό που λέει ο κύριος Καλαντζής δεν θα εφαρμοζόταν, γιατί όταν καθυστερήσεις έστω και μια μέρα να πάρεις το αυτοκίνητο σου στο κέντρο τεχνικού ελέγχου, σου έρχεται αυστηρότατη επιστολή από το τμήμα οδικών μεταφορών, ενώ δεν γίνεται για τις άδειες κυκλοφορίας, και σου λέει: κύριε, εντοπίζεσαι ότι δεν πέρασε το αυτοκίνητο σου από το κέντρο ελέγχου, σε καθιστά ένοχο ποινικού αδικήματος και σε χρόνο ρεκόρ μπορεί να σε φέρει ακόμα και στο δικαστήριο, γιατί
γιατί θεωρείται ότι δεν είναι ασφαλές το αυτοκίνητο σου, ότι μπορεί να προκαλέσει δυστύχημα και όλα αυτά. Με αυτόν τον τρόπο τι θα κάνει. Και σε αυτήν την περίπτωση, κοιτάξτε, δεν θα ευνοούνταν. Εμείς είπαμε οι εταιρείες και όλοι αυτοί θα συνεχίζουν να πληρώνουν. Άρα δεν θα χάνει το κράτος εκείνα τα 80 εκατομμύρια που λέει. Μάλιστα. Βασικά οι ιδιώτες που σηκώνουν αυτόν το μεγάλο βάρος θα το μετακυλούσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό στα κέντρα τεχνικού ελέγχου κάθε δύο χρόνια να πληρώνεις 100 ευρώ που δεν θα ήταν δυσβάστακτο για τον Κύπριο πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο θα πλήρωναν όλοι και θα υπήρχε και μέτρο ανακούφιση. Γιατί δεν πείσατε το κόμμα σας τότε να το κάνει αυτό το πράγμα? Το κόμμα σας το ίδιο ήταν που το απέρριψε. Ξέρετε, στο Δημοκρατικό Συναγερμό δεν συμπίπτουμε και δεν συμφωνούμε σε όλα. Δεν έχετε δημοκρατικό συγκεντρωτισμό εκεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχουμε κομματικό στρατό. Εγώ επιμένω ότι εκείνη η πρόταση ήταν καλή και αποτελεσματική. Άρα είναι και η μόνη πρόταση που μπορούμε να προτείνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο να καταγγέλνεις ένα γεγονός, ξέρετε, έχουμε ένα ακριβό καύσιμο. Το ζήτημα είναι και τι προτείνεις για να ελαφρυνθεί ο κόσμος. Να καταργήσουμε τους φόρους κατανάλωσης δεν μπορούμε, γιατί είναι ελάχιστοι που βάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να καταργήσουμε το ΦΠΑ δεν μπορούμε. Να καταργήσουμε το τέλος του ΚΟΔΑΠ δεν μπορούμε. Η πρόταση μας ποια είναι σαν Δημοκρατικό Συναγερμό? Η πρόταση μου είναι και παραμένει να καταργηθούν οι άδειες κυκλοφορίας που είναι επαχθέστατες για τον Κύπρο και δημιουργούν ανισότητες και να υπάρξει μετακύληση στα κέντρα τεχνικού ελέγχου. Αντί 35 ευρώ που πληρώναμε μέχρι σήμερα, να πληρώνουμε 100 και θα πληρώνουν όλοι και αυτοί οι οποίοι για χρόνια δεν πλήρωναν αυτόν το τέλος για το κέντρο τεχνικού ελέγχου. Όταν... μια πρόταση χωρίς φανφαρονισμούς και χωρίς κρεπάλες δημαγωγίας. Μπορούμε να τη συζητήσουμε διαφορετικά. Θα καταγγέλνουμε καθημερινά χωρίς να δίνουμε προτάσεις και λύσεις στους Κύπριους πολίτες. Και το θέμα, κύριε Χριστοφόρη, είναι όταν καταγγέλλετε εσείς οι βουλευτές, είναι και λίγο προκλητικό το να μιλάει κάποιος για την ακρίβεια και να πηγαίνει με ένα αφορολόγητο αυτοκίνητο των 100.000 ευρώ στο βενζινάδικο για να το γεμίσει. Είναι κάπου και εικόνες που δημιουργούνται, που ίσως καμιά φορά φέρνουν τα αντίθετα επικοινωνία. Και όσο για τις άδειες κυκλοφορίας, πάτε προηγουμένως οι βουλευτές πληρώνετε άδειες κυκλοφορίας. Οι βουλευτές, πέραν από το μισθό που παίρνουν, μαζί με όλα αυτά, τα είπα ξανά, είναι περίπου όλα τα επιδόματα, τα πάντα είναι περίπου 500, δηλαδή όλα που παίρνουν οι βουλευτές καθαρά. Φτώχεια καταραμένη. Πληρώνουν τα πάντα, από άδειες κυκλοφορίας και όσον αφορά τα φορολόγια, εμείς είμαστε υπέρμαχοι να καταργηθεί. Δεν σου προσφέρει τίποτα τα φορολόγια, τον υπό ποιαν έννοια. Μπορεί να προκαλείς και την κοινωνία. Όχι μπορείς, προκαλείς την κοινωνία. Ναι, επί παραδείγματι όταν οι βουλευτές είναι οι μόνοι οι οποίοι αγοράζουν ουσιαστικά τα αυτοκίνητα τους και τα έχουν στην υπηρεσία για να ασκούν το έργο το οποίο έχουν. Αφορολόγητα ή μάλλον αυτοκίνητα δωρεάν, χιλιάδες που δίνει η δημόσια υπηρεσία σε διάφορους κρατικούς αξιωματούχους. Σε αυτό έχετε δίκιο, πολύ. Έχουν αποστολή να οργώνουν την Κύπρο, αλλά έχουν αποστολή να πάνε από το Υπουργείο στη Βουλή. Και ξανά πίσω και να κάνουν χρήση του αυτοκινήτου. Όχι, δεν κάνουν μόνο αυτό, κύριε Χριστοφόρη. Πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, πηγαίνουν εκδρομές, οι γυναίκες τους για ψώνια. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά. Και εγώ διαθέτω αυτοκίνητο που θεωρείται αφορολόγητο όταν το αγόρασα 28.000 λίρες πριν 5 χρόνια. Έχει πάνω στο χιλιομετρητή του 430.000 χιλιόμετρα. Να τα κατοστήσετε. Και... να τα χιλιάσουν. Όχι, να γίνει 100.000. Ένα εκατομμύριο μάλλον. Εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η χρήση δεν θυμάμαι πότε έβαλα τα παιδιά μου μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο. Άρα υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Εμείς λέμε είναι προκλητικό το αφορολογητό και καλούμε το κράτος να το καταργήσει. Το είπαμε 100 φορές. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει εξής δυσκολία με τους βουλευτές και θα το πω. Εάν κάποιος βουλευτής ήρθε στη Βουλή για να τα οικονομήσει, τότε απέτυχε εξυπαρχής το έργο του. Όχι, γιατί απέτυχε? Είναι πολλοί που μπαίνουν στη Βουλή και τα οικονομάνε. Γιατί? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Εγώ είπα πολλές φορές. Με τα γραφεία τους, κύριε Χριστοφόρου, τα δικηγορικά που κάνουν χρυσές δουλειές, με χίλια δύο πράγματα μπορεί να τα οικονομήσει. Θα πω κάτι άλλο που το έβαλα πριν χρόνια, όταν ο Γενικός Διευθυντής ήταν ο Κωστάκης ο Χριστοφόρου. Οι βουλευτές οφείλουν να υπογράψουν λευκό. Καλά, γιατί αναφερθήκατε στον κύριο Χριστοφόρου? Είναι από τους ανθρώπους που παίρνει σύνταξη και είναι και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και παίρνει και ένα καλό μισθό από εκεί. Θα διευθετήσουμε όλο αυτό το πακέτο σήμερα από ό,τι γνωρίζετε. Τότε που ήταν Γενικός Διευθυντής, απέστειλα επιστολή που έλεγα ότι δεν μπορείς να είσαι βουλευτής εάν δεν δώσεις ελευκό δυνατότητα στις υπηρεσίες του ελέγχου του κράτους να σου ελέγχουν τους προσωπικούς, τους οικογενειακούς και τους άλλους λογαριασμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τότε θα υπήρχε πραγματικά και πόθεν
και έσχες για εμάς τους βουλευτές. Επί του παρόντος υπάρχει το πόθεν έσχος. Υπάρχει μόνο το έσχες τώρα, το έσχος. Δεν υπάρχει το πόθεν. Με αλφαγιώτα. Αν χάζεται ο βουλευτής ή οποιοδήποτε αξιωματούχος με αυτόν τον περιβόητο νόμο με του πόθεν έσχες, μόνο με αυτά που έχει, τα οποία φυσικά καλύπτει πάντοτε με δάνεια, με εύκολον τρόπο.